Σας είχαμε γνωρίσει ένα καταπληκτικό φίλο, πέρσι νομίζω, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σπούδασε δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία στην Καστοριά, ενεργός στα social media, ειδικό στο ψηφιακό κόσμο και από το 2014 ασχολείται με την αγάπη του πατέρα του. Φτιάχνει κατσούνες. Η κατσούνα είναι αυτή η ωραία μαγκούρα που έχουν οι κριτικοί οι βοσκοί, που έχει ένα γαμψό έτσι από πάνω για να πιάνει το κριάρι άμα πάει να φύγει, ή ξέρω εγώ το πρόβατο. Ή το να μην φύγει κατσί... κανείς από το Μαντρί. Από το Μαντρί. Είναι βασικό πολιτικό εργαλείο η κατσούνα. Βέβαια. Οι δουλειές άνοιξαν και έχει γίνει και εξαγωγική δύναμη. Και χαίρομαι που ήμασταν γουρλίδες. Γεια σου, ρε Μάρκο Σύντεκνε, Μάρκο Μυρνάκη, που τον έχουμε και περιμένει από το πρωί. Αλλά κοίταξε τι ωραίες κατσούνες. Έχεις εξελιχθεί, ρε φίλε, και με συγκινείς πολύ. Μπράβο σου. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, καλημέρα από το Ηράκλειο. Η κατσούνα που μου έστειλες βρίσκεται, ναι, στο γραφείο του Διευθύνοντος Σύμβουλου του Δραϊνάκη, του Μανώλη του Δραϊνάκη. Επειδή η κατσούνα ήταν το βασικό όπλο των κριτήκαρων που αντιμετώπιζαν τους αλεξιπτωτιστές στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στο Μάλεμε. Και υπάρχουν και ιστορικοί πίνακες καταπληκτικοί που δίνουν τους μπαρμπάδες με την κατσούνα να περιλαμβάνουν τους αλεξιπτωτιστές και να τους μιλάνε ντοπιολιαλιές. Σωστά, πολύ σωστά. Χαίρομαι, οπότε να στείλω μια δεύτερη κατσούνα τότε. Ναι, ναι, κοίταξε, εγώ το έχω πει και δημοσίως, λαδωνόμαστε. Δηλαδή, βάλτε σε ένα φακελάκι και στείλτε την, ρε φίλε. Και στείλε και το λογαριασμό μετά για να είμαστε και εντάξει. Η κατσούνα δεν είναι λάδωμα, είναι ενθύμιο και ένδειξη φιλίας. Ευχαριστώ, από μένα σε εσάς. Πες μου τα μεγαλεία σου τώρα. Καλά. Εδώ αυξάνεσαι και πληθύνεσαι, έχουν ανοίξει δουλειές. Πώς τα καταφέρεις, τι κάνεις? Ναι, να είστε καλά και εσείς έχετε βοηθήσει πάρα πολύ σε όλο αυτό που κάνω. Έχω καταφέρει με κάποιο τρόπο να γίνει ευρέως γνωστή η κατσούνα πλέον. Όπως είπατε εδώ, έχω και τη δική μου κατσούνα. Αυτή τη φορά τι ξύλο, από τι ξύλο. Η δική σου από τι ξύλο είναι? Είναι από πριν, ο Πουρνάρη. Μπράβο. Είναι πουρνάρη, να είναι και κατσούνα. Παιδιά, είναι, βρίσκεις ξύλο που σε βολεύει, αλλά έχει μια επεξεργασία. Δεν πας και το κόβεις και έγινε κατσούνα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και άμα δεις, Νίκο, εδώ πέρα έχω προχωρήσει, το έχω εξελίξει όσο δεν πάει. Έχω κάνει και επένδυση για την κούρμπα, για να μπορούμε να την κρατάμε. Και πάει το μυαλό σου γιατί. Θυμάμαι σε αυτή που μου στείλες ότι είχες βάλει και ένα σύρμα και έλεγες βγάλ' το μετά από μερικούς μήνες, γιατί το ξύλο, ναι, είναι ζωντανός οργανισμός. Θα επανέλθει, πάει να γίνει ίσιο. Η καμπύλη που γίνεται, γίνεται με ειδική δουλειά. Θέλει ζέστη, θέλει πολλά τώρα, μην τα αναλύουμε. Βέβαια, βέβαια. Και τα είδαμε και στο άλλο βίντεο την άλλη φορά. Αλλά προσπαθώ να κάνω διάφορα έτσι κόλπα, έτσι ώστε να το βάλω στην καθημερινότητα των ανθρώπων πλέον, όχι μόνο ως κτηνοτρόφοι, αλλά και για πεζοπορίες, για ορειβασίες, ναι, περιπατητές, ναι, ναι, για διακόσμηση, δηλαδή μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, είτε έχω φτιάξει φωτιστικά, κρεμάστρες, τα πάντα όλα. Ναι, ρε παιδί μου, και επειδή παλιότερα, άμα έμπαινε κανένας διαρρήκτης σπίτι, μας λέγανε να κάνεις ό,τι κοιμάσαι. Εμείς λέμε, άμα καταφέρεις και πιάσεις την κατσούνα, εντάξει. Νικό, ποιος χρησιμοποιούσε κατσούνες? Ποιος χρησιμοποιεί κατσούνα? Ποιος χρησιμοποιούσε παλιά ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης. Ναι. Σχορεμένος. Ναι. Πήγαινε πάνω στο ψιλορίτι. Ο Μητσοτάκης πήγαινε ψιλορίτι, ήταν από τα βασικά αξεσουάρ. Και είχε και συμβολικό τρόπο. Έχει ξέρεις, ναι, καλά. Κατσούνα. Μα η κατσούνα τώρα που πάμε ξανά για εκλογές είναι βασικό εργαλείο για να συσπυρώσουν τα κόμματα τους ψηφοφόρους. Όποιος και σαρατήσει από το Μαντρί, τα πράγματα και έχει μπόλικους κριτικούς, Βέβαια. Ναι. Να σου πω κάτι. Θύμισε για όσους δεν μας είχαν δει την άλλη φορά. Αυτό, εσύ πει, το μικρόβιο. Mm-hmm. Έτσι, τέλος πάντων, μικρόβιο. Το πήρες από τον πατέρα σου, έτσι? Ο πατέρας μου φτιάχνει κατσούνες. Έχω μάθει και εγώ να φτιάχνω. Δεν φτιάχνω τόσες πολλές όσες εκείνος. Αλλά εγώ έχω αναλάβει το κομμάτι της προώθησης ουσιαστικά. Παιδί μου, είσαι μορφωμένος άνθρωπος, ξέρεις τα social media, ξέρεις τα computer, φεύγουν για το εξωτερικό. Λοιπόν, πες μου μία τυχαία τιμή λιανικής για όποια κατσούνα θες. Για να καταλάβει ο κόσμος πόσο κάνει μια κατσούνα. Η κατσούνα θέλει, παιδιά, πολύ δουλειά, έτσι. Δεν γίνεται σε 5 λεπτά η κατσούνα. Βέβαια. Ένας μέσος όρος είναι στα 50 ευρώ. Δεν είναι μια τρελή τιμή. Έχει και πιο ακριβές. Παίζει και ρόλο και το ξύλο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Παίζει και, ναι, και το ξύλο, παίζει και η δουλειά. Πώς, αυτή η κατσούνα δική σου, για να ετοιμαστεί, πόσες μέρες χρειάστηκε? Είναι, η διαδικασία έχει κάποια βήματα. Ουσιαστικά θέλει αρκετές μέρες, αλλά δεν θέλει καθημερινή δουλειά, γιατί πρέπει να την αφήσεις
Να μεγαλώσει. Να μαλακώσει, ναι, να, να τη λυγίσεις, να στεγνώσει, να την καθαρίσεις. Δηλαδή θέλει αρκετές μέρες για να γίνει μια. Να, παιδιά, η διαδικασία τη βλέπετε με τον πατέρα του. Έχουμε βάλει τώρα και το βιντεάκι που είχαμε στα γρήγορα, πώς τη ζεσταίνεται, να καταλάβει και ο κόσμος. Μπαίνει στο ξυλόφουρνο κανονικά. Έτσι, έτσι. Μαζί με ένα ταψί, ξέρω εγώ, κρέας, μπαίνει και μια κατσούνα. Αυτό, ναι, ναι. Παιδιά, καλό, αυτό είναι το μυστικό. Γι' αυτό είναι. Αλλιώς θα την έδινε ένα κοσάρι, αλλά είναι μαζί με το κρέας. Α, γι' αυτό πάει. Ναι, βέβαια. Είσαι προκομμένος, ρε φίλε. Μπράβο σου. Έχεις και το καλό φίλο δίπλα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και καθαρίζεις. Μπράβο σου. Τιμάς την παράδοση, τηρείς την παράδοση. Βγαίνει βεβαίως ένα μεροκάματο. Σωστό είναι αυτό. Αλλά είσαι στον τόπο σου και κάνεις αυτό το οποίο αγαπάς. Και στην Ελλάδα καλό είναι να κάνουμε τη δουλειά που θέλουμε. Και όχι τη δουλειά που έτυχε. Πόσος κόσμος έκανε τη δουλειά που έτυχε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και η αλήθεια είναι ότι το έχω κυνηγήσει αρκετά. Δεν έτυχε, το κυνήγησα. Ναι, ναι, πέτυχε. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και γι' αυτό πραγματικά ψάχνω τρόπους να βρω πώς αλλιώς μπορώ να αξιοποιήσω την κατσούνα πέρα από τους κτηνοτρόφους. Μπράβο, ρε φίλε. Για να δώσω περισσότερη ζωή σε όλο αυτό. Καλές δουλειές, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να, πριν κλείσουμε, έχω λίγο χρόνο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έχουμε λίγο χρόνο, λίγο πριν. Έλα, δεν άκουσα, συγγνώμη, με συγχωρείς, είμαι βαρύ. Για πες. Σας έχω γράψει μία κατσουνάδα. Κατσουνάδα. Να σας την πω λοιπόν, έχω σκονάκι, να ξέρετε. Και εμείς έτσι τελειώσαμε το σχολείο, μην νομίζεις. Ωραία. Σαββατοκύριακος του Μάνεση. Βάλε να δεις τα τρέχει. Καλύτερη ενημέρωση, ποτέ αλλού δεν έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ξάδερφε. Να είμαστε καλά, να πιούμε και μία. Να είσαι καλά, φίλε. Φιλιά, να είσαι καλά. Πόσο τι ωραία. Άνθρωποι, ας πούμε, είναι έτσι. Δηλαδή, και εξέλιξη, πραγματικά, δηλαδή, ρε παιδί μου, εξελίσσουν ένα επάγγελμα που είναι παραδοσιακό. Έτσι, που είναι θα μπορούσε να εκλείψει. Θα μπορούσε να εκλείψει. Ναι, και νέα παιδιά, βλέπεις ότι παίρνουν τα ενία από τους προηγούμενους και το αναπτύσσουν.